Περαιτέρω ενίσχυση τη Βρετανική στρατιωτική τη παρουσία στην Κύπρο με την αποστολή τεσσάρων ακόμη ελικοπτέρων Σινούκ, τα οποία θα αναπτυχθούν αρχικά στο νησί πριν προωθηθούν σε περιοχή στο βόρειο Ιράκ, αποφάσισε η Επιτροπή Αντιμετώπιση Εκτάκτων Καταστάσεων Κόμπρα, που συνήλθε ξανά στο Λονδίνο υπό τον Υπουργό Εξωτερικών. Τα ελικόπτερα Σινούκ θα ενωθούν στη Βρετανική βάση στο ακροτήρι με δύο αεροσκάφη τύπου C-130 Χέρκουλη, που έχουν ήδη πραγματοποιήσει τρει αποστολέ ρήψη ανθρωπιστική βοήθεια και τα πρώτα τρία μαχητικά τύπου Tornado, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη χαρτογράφηση των περιοχών όπου ρήπτονται τα πακέτα βοηθεία. Την ίδια ώρα, η Βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε ότι θα μεταφέρει στου Κούρδου του Βόρειου Ιράκ στρατιωτικό υλικό που προσφέρουν άλλε χώρε ώστε να αντιμετωπιστούν οι τζιχαντιστέ αντάρτε του Ισλαμικού κράτου. Ήδη στη βάση ακροτηρίου βρίσκονται τρία Διοκτικά αεροσκάφη τύπου Tornenator, τα οποία είναι σε ετοιμότητα για πτήσει στη ζώνη των συγκρούσεων, ώστε να παρέχουν κρίσιμε πληροφορίε στα αεροσκάφη μεταφορά φορτίων τα οποία παραδίδουν ανθρωπιστική βοήθεια. Την ίδια ώρα, η πιο ενεργή εμπλοκή των Βρετανικών δυνάμεων, έστω και αν η κυβέρνηση τονίζει ότι περιορίζεται στην παροχή ανθρωπιστική βοήθεια, εντείνει τι φωνέ για έκτακτη σύγκληση τη Βουλή των Κοινοτήτων που έχει διακόψει τι εργασίε τη για το καλοκαίρι. Ο Υπουργό Εξωτερικών τη χώρα επανέλαβε σήμερα ότι ο ρόλο τη χώρα του είναι καθαρά ανθρωπιστικό και δεν σκοπεύει να αναλάβει στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράκ. Ο ρόλο του Σινούκ, ωστόσο, για την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί απολύτω. Τα ελικόπτερα είναι σε θέση να πραγματοποιούν ακριβέστερε ρήψει τροφίμων, νερού, σκηνών και άλλων αντικειμένων σε σχέση με τα C-130 Hercules, αλλά είναι επίση σε θέση να μεταφέρουν τουλάχιστον 70 επιβάτε, σε περίπτωση που αποφασιστεί οργανωμένη απομάκρυνση των πιο ευάλωτων εκ των περίπου 250.000 προσφύγων που είναι παγιδευμένοι στο Ροσιντζάρ του Βορείου Ιράκ.